Zack Snyder's Justice League. Η ταινία που κάποιοι νόμιζαν πως είναι η συνέχεια του παλιού Justice League, χωρίς κάποιο λόγο, αν ήταν έτσι ρε παιδιά θα λεγόταν Justice League 2. Είναι απλό. Η ταινία του σημερινού επεισοδίου λοιπόν παιδιά είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση από αυτές τις περιπτώσεις που σε κάνουν να αγαπάς λίγο παραπάνω το σινεμά. Οι λόγοι αυτοί είναι πολλοί και θα τους δούμε όλους έναν προς έναν στο σημερινό βίντεο, πάντα μέσα από το χαβαλέ και τη διασκέδαση. Τι ήταν αυτό που έκανε ο Zack Snyder στο δικό του Justice League που δεν το έκανε ο Whedon στο Justice League του 2017? Είναι καλύτερο το Justice League του 2021 από το 2017? Όλα αυτά θα τα απαντήσουμε σήμερα. Μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο λοιπόν για να μάθετε αυτά και άλλα πολλά. Εξοπλιστείτε με τα απαραίτητα αξεσουάρ, snacks, αναψυκτικά, καφέ, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, γιατί κάτι μου λέει ότι το σημερινό βίντεο θα είναι αρκετά μεγάλο. Έτοιμοι, φύγαμε! Όπως πάντα, να προειδοποιήσω για spoilers στο σημερινό βίντεο. Τα καλή ή κακή έχουν αρκετά spoilers, όπως ήδη θα ξέρεις, εάν είσαι καινούριος θα το μάθεις τώρα. Να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Ξεκινάμε! Ο Zack Snyder με το καλημέρα κάνει τη διαφορά, αφού η ταινία του ξεκινάει από ένα στιγμιότυπο που ήδη έχεις δει στην προηγούμενη του ταινία. Είναι δηλαδή ο θάνατος του Superman από το Batman v Superman. Spoiler alert, αν δεν το έχεις δει, δεν φταίω εγώ. Ο Snyder εδώ όμως τι κάνει, σου δείχνει την ίδια σκηνή αλλά από διαφορετικές λήψεις, δίνοντας σου έτσι την ψευδαίσθηση ότι είσαι εκεί και το ζεις μαζί με τους ήρωες. Η κραυγή λοιπόν του Σούπερμαν ενεργοποιεί με κάποια κύματα που εκπέμπει τα μητρικά κουτιά ή κυβότια ή mother boxes τέλος πάντων. Επιτέλους ρε παιδιά έχουμε μια σαφή εξήγηση του γιατί τα mother boxes ξύπνησαν τώρα. Αυτό το πράγμα δηλαδή που αναρωτιώσουν σε όλο το theatrical cut. Και αυτή η ταινία όχι μόνο στο δείχνει αυτό, αλλά εκμεταλλεύεται αυτήν την ευκαιρία για να σε περάσει από όλες τις τοποθεσίες που υπάρχουν τα mother boxes και να καταλήξει στον παράτε, στην Θεμισκύρα. Ναι, φώναξέ τη και πες της ότι δεν το έσπασα εγώ, ε! Μη φάμε και καμιά καμπάνα από το πουθενά. Πρώτος τουρίστας στο χωριό, ε! Πάντως εγώ λέω να τον καλοπιάσετε αυτόν. Έχει και χρήμα, αράγωβα θα σας το κάνει. Bruce Wayne. Bane μόνο μη τον πεις και όλα καλά. I believe there is a stranger comes to this village from the sea. He comes in the winter when the people are hungry. He brings fish. Ψάρια φέρνει. Χάθηκε να φέρνει κανένα κοψίδι. Και ακούστε παιδιά εδώ deal που κάνει ο Bruce Wayne. If this stranger exists, I'll give him your message. 5,000 American. Look, I'll give you 25,000 to talk to this man right now. Ωπα ρε Wayne, από 5,000 το πήγες 25. Πραγματικά παιδιά, ο Wayne είναι ο τελευταίος αντίπαλος που θα ήθελες να έχεις σε πληστηριασμό. 2,500. Ευτρέω. Τι. Πώς. Get out. Κάτσε ρε μαν μου, ολόκληρο βουνό διέσχισε, πως τον διώχνεις έτσι. He said get out. Yeah, he didn't see there. Το καλύτερο gadget του Batman, παιδιά, δεσμίδα με λεφτά, ακινητοποιεί ακόμα και τον Aquaman. I've read the stories, your good deeds, you think no one sees, you'll join us. Ever hear of Superman? Λέω κι εγώ, δεν θα γδυθείς αυτή την ταινία ο Μωμόα. Πάντως, φαίνεται να βιάζεται να φύγει ο Aquaman. Γιατί? Dressed like a bat. You're out of your mind, Bruce Wayne. Α, τώρα κατάλαβα γιατί βιαζότανε. Κι εγώ άμα ήταν να αποφύγω το τραγούδι αυθινής, κολυμπώντας τα φεύγα στα γρήγορα. Πέρα από το χαβαλέ παιδιά, να σας πω πως αυτό που ακούγεται σε αυτή τη σκηνή είναι ένα Ισλανδικό νανούρισμα, το οποίο μιλάει για έναν άντρα των ονείρων μιας γυναίκας. Γουστάρει άκομα αν το ξανθώ. Κοπελιά, έτσι όπως σε κόβω, έχεις ελπίδες, φτάνει να σταματήσεις να τραγουδάς αυτά τα creepy πράγματα. Τι έγινε ρε,
τώρα βάζουν και διαφημίσεις μέσα στις ταινίες. Για εσάς που κάνετε μια νέα αρχή, για εσάς που το σούπερ είναι το τέρι σας, Σνάιντερ Εσπρέσο, βάλτε τον σκηνοθέτη στη ζωή σας. Let us go. Εντάξει ρε παιδιά, και εγώ δεν είχα εισιτήριο μια φορά για να μπω στο σινεμά, αλλά δεν έκανα και έτσι. Πουαα, τι εργοτέχνης είναι αυτό ρε παιδιά, πραγματικά λάμπει ολόκληρο. Και το άγαλμα τώρα που το βλέπω, καλό είναι. Who are you? We're a small group of reactionary terrorists who want to turn back the clock in Europe a thousand years. Είναι η πρώτη φορά που ήρωας μέσα σε ταινία λέει ακριβώς αυτό που σκέφτομαι. Δεν ξέρω παιδιά αν αυτό θέλει να πει η ταινία, πάντως εγώ βλέπω πως αυτή τη στιγμή το Snyder's Cut λέει βαρετό το Whedon's Cut. Γιατί εάν προσέξετε και πάτε και δείτε το Whedon's Cut... Who are you? We're a small group of reactionary terrorists. We know that sin has brought on this plague of aliens. Why the hostages? Δεν λέει την ίδια απάντηση η Diana στον τρομοκράτη. Χαρακτηριστική είσοδο Wonder Woman μέσα σε ένα χώρο, σπάζοντας την πόρτα δηλαδή. Και ναι κυρίες και κύριοι, σε αυτό το Justice League η Wonder Woman ξεκάθαρα πετάει. Όχι όπως το προηγούμενο που πήρε τη βαλίτσα, ανέβηκε έναν όροφο παραπάνω και την πέταξε ψηλά. Τώρα πετάει έξω από το κτίριο. Μία τρύπα που πλέον έχει κλείσει με το Snyder's Cut. Ξέρω ότι δεν λέγεται έτσι κανονικά, αλλά θα το λέω έτσι εγώ για συντομία. Αχ, αυτό το μουσικό θέμα πίσω από τις Αμαζόνες. Ρε παιδιά, μπορώ να έχω ένα δεκάωρο βίντεο που να δείχνει Αμαζόνες σε λούπα. Δεν με νοιάζει να είναι όλα καινούργια τα πλάνα. Και από κάτω να παίζει αυτή η μουσική. Ζητώ πολλά. Τι στολάρα είναι αυτή ρε Steppenwolf. Σαν σιδερένιος σκατζόχυρος είσαι, αλλά γουστάρω, δεν λέω. Αυτή είναι κυρίες και κύριοι η στολή που αρμόζει σε εξωγήινων. I have come to enlighten you to the great darkness. I will bathe in your fear. Θα βουτήξω στη θάλασσα, έχω ακούσει. Θα βουτήξω στη σαλάτα, έχω ακούσει. Θα βουτήξω κάνα πορτοφόλι, έχω ακούσει. Θα βουτήξω στο φόβο σας, πρώτη φορά ακούω. Daughters of Themyscira, show him your fear! We have no fear! Ναι! Βέβαια, όλοι ξέρουμε την κατάληξη, αλλά ναι. Αυτό τώρα εμένα τι μου θυμίζει. Honor us. That's right. Seal it. Η Επιόνη λοιπόν συμβουλεύει εδώ τη βασίλισσά της να σφραγίσει το μέρος που γίνεται η μάχη για να κλείσει μέσα και τους κακούς, αλλά και τους καλούς. Πάρε, είπαμε να σφραγιστεί, όχι να γκρεμιστεί. Παρεξήγηση. Ρε παιδιά, από πέτρες είναι φτιαγμένο το ρημάδι. Εκεί μέσα που έπεσε θα γίνει κομμάτια και θα ελευθερωθούν όλοι. Τι σχέδιο είναι αυτό? Α, όχι τελικά. Okay. Μπορεί να έκανα εγώ λάθος. Καλώς τον! Να τον ακούτε το Θωμά! Πως κινάρα! Μια αδιάφορη μάχη από την πρώτη ταινία του 2017, παιδιά, εδώ αποκτά ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί είναι πιο ομή, είναι πιο σκληρή, δείχνει τις Αμαζόνες να συνεργάζονται. Και η στολή του Steppenwolf
φαίνεται ότι δεν έχει γίνει μόνο για τη φιγούρα, αλλά την χρησιμοποιεί για να σπάσει ταυτόχρονα με μία κίνηση όλα τα βέλη που του έχουν ρίξει οι Αμαζόνες. Μπράβο ρε Σνάιντερ. Βρε Αμαζόνες μου γλυκές, μέχρι να σκάσει αυτή η ρημάδα η αρμάδα, ο Steppenwolf μόνο καφέ δεν έχει προλάβει να πιει. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Και επίσης, φτιάξτε και κανένα πιο καινούριο όπλο. Με ξύλινα βέλη πλέον ούτε ο Green Arrow δεν πολεμάει. We have to light the ancient warning fire. Fire has not burned for 5,000 years. Men won't know what it means. Men won't. She will. Εδώ θέλω να πω πως τις Αμαζόνες τις λες και εγωκεντρικές. Έρχεται το τέλος του κόσμου και αυτές αντί να βγουν έξω και να πάνε να πολεμήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, αράζουν θεμισκήρα και στέλνουν ένα βέλος για να ανάψουν μια φωτιά και να ειδοποιήσουν. Το ίδιο βέβαια που λέω τώρα για τις Αμαζόνες θα ισχύει και πιο μετά που θα δούμε και τους Ατλάντιους, έτσι. Ακριβώς τα ίδια είναι. It's toxic. That's good. Ο Steppenwolf από την άλλη μετατρέπεται σε Σπύρο Σούλη στο Άλλαξέτο, βρίσκει έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και του κάνει μία εξωγήινη διακόσμηση μούρλια. This world will join the others. He will be pleased. He will see my worth again. Boom! Ένα από τα σημεία κλειδιά αυτής της ταινίας είναι αυτή η φράση, παιδιά. Γιατί δίνει λόγο και υπόσταση στις πράξεις του κακού μας. Κάτι που δεν είχε καθόλου το παλιό Justice League. Ο Steppenwolf σου δείχνει πως θέλει να αποδείξει την αξία του σε κάποιον ανώτερό του, στο Dark Side σε αυτή την περίπτωση, και αυτομάτως η ταινία σε πήρε μαζί της. Anything on that kid from the liquor store? Possibly. If I had a dollar for every possibly. Yeah, make you even more insufferable. Και εδώ παιδιά έχουμε την εμφάνιση του αγαπημένου μου χαρακτήρα σε αυτή τη ταινία. Του Άλφρεντ. Ναι, πολύ καλά άκουσες. Facial scan might have got a hit on him. Our disappearing man, one Mr. Barry Allen from Central City. Το λατρεύω ρε παιδιά τον Άλφρεντ σε αυτό το σύμπαν. Είναι ο βασικός κατασκευαστής των gadget του Batman, είναι σαρκαστικός και εξακολουθεί να έχει και τις συνήθειες του Butler. Για μένα αυτός ο Άλφρεντ είναι τέλειος. Οι Αμαζόνες λοιπόν στέλνουν αυτό το περιβόητο βέλος της Αρτέμιδος στο ναό των Αμαζόνων για να ανάψει τη φωτιά και να ενημερώσει, να ειδοποιήσει την Νταϊάννα. Μια Νταϊάννα που βλέπει τη φωτιά και πηγαίνει να ειδοποιήσει τον Bruce Wayne. Dr. Silas Stone. Yeah. Ryan Choi. That's us. Who did this? Did they steal anything? They took whatever was in here. Ο Dr. Stone, παιδιά, είναι και ο βιολογικός αλλά και ο τεχνητός πατέρας του Cyborg που θα δούμε στην συνέχεια της ταινίας και εκτός αυτών είναι και ένας πολύ σημαντικός χαρακτήρας για αυτή την ταινία. Εδώ λοιπόν ένα μίνιον του Steppenwolf κάνει ντουσί σε καταστάσεις που μεταξύ άλλων φυλάσσεται και το διαστημόπλιο του Superman, όμως δεν καταφέρνει να βρει το Mother Box, το οποίο έχουμε δει από την αρχή της ταινίας ότι βρίσκεται μαζί με τον Cyborg. They were abducted. Are you sure? Witness saw it all. He escaped. He's here in quarantine, working on an ID sketch. Ρε παιδιά, αυτό το σκίτσο ποιος το έφτιαξε? 6 χρονών παιδί. Όχι ρε ταινία, όχι. Εκεί που μας έχεις πουωρώσει και μας έχεις τρελάνει, μας πετάς αυτό το CGI, την ψευτουριά, το σκηνικό και μας ξενερώνεις. Παιδιά, χωρίς υπερβολές, πραγματικά δηλαδή, κάτι fan-made videos που βλέπω στο YouTube έχουν καλύτερο CGI από αυτό. Εντάξει, το ξέρουμε ότι σε αυτές τις ταινίες το μεγαλύτερο μέρος τους τουλάχιστον έχει φτιαχτεί σε green screen, αλλά όχι και έτσι. Η Νταϊάννα λοιπόν πηγαίνει κάτω από το ναό και μέσα εκεί θα βρει κάποιες σημαντικές πληροφορίες. Αμάν, οι εκκλησίες στο σύμπαν της DC έχουν άλλη γοητεία βλέπω. Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι αυτή η Αμαζόνα ρε παιδί μου που έφτιαχνε αυτές τις αγιογραφίες τότε, πήγε κάποιος και της είπε ότι τον κακό το λένε Dark Side. Και αυτή τι είπε, ότι αυτά τα ξενόφερτα ονόματα δεν περνάνε εδώ.
Εμείς θα το πούμε δαρξίδο. Όχι, δεν ακούγεται και τόσο τρομακτικό. Θα το πούμε σκοτωμίδι δαρξίδιο. Στη συνέχεια, ο Aquaman θα σώσει ένα ναυτικό από μια καταιγίδα, θα τον πάρει, θα τον πετάξει μέσα σε μια pump, θα πάρει ένα μπουκάλι με αλκοόλ, θα το πιει ολόκληρο και σαν καλός μισός άνθρωπος που είναι, θα το πετάξει κάτω για να το πάρουν μέσα τα κύματα. Και το μήνυμα της ταινίας μας, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές, εκτός κι αν είσαι ο Aquaman. Δεν θέλω όμως να ξεχνάτε ότι το Justice League προηγείται χρονικά της solo ταινίας του Aquaman, οπότε έχουμε αυτήν εδώ τη σκηνή. Go to the stronghold of Atlantis. Protect the box. Take up your mother's trident. Άλλη μια σκηνή που κλείνει ένα κενό που είχε αφήσει η παλιά ταινία. Για το πώς δηλαδή ο Aquaman βρήκε την τρίαινα και αυτή τη στολή που φοράει στην ταινία τελικά. Steppenwolf, have you begun the conquest? This world is divided. There are primitive species, unevolved and at war with one another. Too separate to be one. Πού τα ξέρεις όλα αυτά εσύ βρε τενεκέ? Δεν πιστεύω να πάλεψεις με τις Αμαζόνες και να νομίζεις ότι όλοι εδώ στη γη πολεμάμε με τόξα. Mighty Steppenwolf, who might have sat here by the side of the Great One, but undone by his self. Τι κουτσουκέλα έχεις κάνει, μωρή σιδερένια φτέρη. Sad. Let me make a plea to him that I may come home after I take this world in his name. You betrayed him. Πόσο ωραία δουλειά έχουν κάνει στον Steppenwolf, ρε παιδιά. Και όσον αφορά το design, και όσον αφορά τις εκφράσεις του προσώπου του, αλλά και τα voice-overs που έχει κάνει ο κύριος Hintz που χαρίζει τη φωνή του στο ρόλο, είναι όλα εκπληκτικά. Και να σας πω την αλήθεια, μέχρι τώρα εγώ πιο πολύ τον λυπάμαι τον Steppenwolf. Πιο πολύ μου τη σπάει αυτός ο Desaad που δεν τον έχω δει καν κανονικά ακόμα, παρά ο Steppenwolf. Hi there. Όπως προαναφέρουμε λοιπόν, η Diana με το που μαθαίνει τα κακά μαντάτα πηγαίνει να τα μεταφέρει στον Bruce Wayne και του εξηγεί πως αυτοί που απειλούν τώρα τη γη το έχουν κάνει ακριβώς οι ίδιοι πριν από χιλιάδες χρόνια, με αρχηγός τους να είναι ο Darkseid, ο οποίος μαζί του τότε είχε στην κατοχή του τρία μητρικά κουτιά που τα χρησιμοποιούσε για να κατακτά και να σπέρνει τον δρόμο σε κάθε σύμπαν. Όμως απέναντί του βρήκε τους υπερασπιστές της γης. Ανθρώπους, θεούς, αμαζόνες, lanterns και δεν συμμαζεύεται. Warner, να σε παρακαλέσω κάτι. Εάν τελικά δεν βγάλεις Justice League 2, που αυτό είναι το πιο πιθανό, αλλά αυτό το θέμα είναι για άλλο βίντεο, τουλάχιστον μπορείς να βγάλεις μια ταινία με όλη αυτή τη φάση. Είναι σαν Lord of the Rings με σούπερ ήρωες, παιδιά. Και ας ξέρω το τέλος, δεν με πειράζει. They did what no world had ever done. Sent the enemies back into the stars. But in their retreat, the boxes were left behind on Earth. Ρε Darkseid, κλειδιά έχω ξεχάσει. Γυαλιά έχω ξεχάσει. Μέχρι και κινητό σε καφετέρια έχω ξεχάσει, αλλά μαγικά κουτιά που καταστρέφουν πλανήτες, ρε φίλε. Πάει πολύ. Falling asleep, awaiting their return, fading from the view of the enemy, anonymous among a trillion worlds. Είμαι ο μόνος που θέλουν να βγουν παραμύθια με αφηγήτρια την Gal Gadot. Λοιπόν, τα μητρικά κουτιά μένουν στη γη και παίρνει ο κάθε λαός έναν υπό την προστασία του. Βέβαια, εμένα αυτό με κάνει να σκέφτομαι ότι γιατί κανένας από τους εξωγήινους δεν προσπάθησε ξανά να τα πάρει πίσω αυτά τα κουτιά. Αυτοί τα άφησαν εκεί πέρα, οπότε ξέρουνε που είναι. Τώρα θα μου πει κάποιος ότι φοβόντουσαν τον Σούπερμαν. Ναι, το ακούω, αλλά ο Σούπερμαν στη γη υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια. Όλα τα υπόλοιπα χιλιάδες χρόνια γιατί κανένας δεν ήρθε να τα ψάξει. Να σας πω την ταπεινή μου αλήθεια. Δεν είχα θέμα τόσο με τον ηθοποιό στην παλιά ταινία, αλλά η ίδια η ταινία δεν με είχε βοηθήσει στο να συμπαθήσω το χαρακτήρα του Flash. Για να δούμε, αυτή θα το αλλάξει αυτό? Αδερφέ, υπάρχει κάτι που λέγεται φρένο. Το πατάς, σταματάει η νταλίκα, παίρνεις το μπέργκερ με τη λάσπη από το πάτωμα και όλα καλά. Τι λέω κι εγώ τώρα, ε? Central City College, I'm a criminal justice major.
You said you had experience walking dogs. Νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο με το κοίταγμα ταινία. Ο Barry Allen είναι, δεν είναι ο Clark Kent να το κοιτάει έτσι γυναίκα. Άντε μπράβο ρε ταινία, και αυτήν ακριβώς την απορία είχα κάθε φορά που έβλεπα επεισόδιο The Flash, τη σειρά εννοώ. Το ότι πώς αντέχουν τα παπούτσια του και δεν λιώνουν, δεν σπάνε ρε παιδί μου, δεν καταστρέφονται. Έτσι γίνεται σωστά βρε και φταίδες. Έτσι κάνει ο σωστός ο ορθόδοξος ο Flash. Πρώτα λουκάνικο, μετά Iris West. Άντε τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Τέλεια αναλογία, ηρωισμού και χιούμορ σε μία σκηνή. Μπράβο ρε ταινία, αλλά μπαρί. Αφού είχες χρόνο ρε αγόρι μου, πάρε και ένα ψωμάκι, σκέτο λουκάνικο θα φας. Ήδη έχω αρχίσει και συμπαθώ περισσότερο τον Flash. Οι Parademons σέρνουν σαν τα χταπόδια έξω από το νερό τους Ατλάντιους. Ναι ρε ταινία, τέτοια θέλουμε. You have been near a mother box. The scent is on you. Πρέπει να ζέχνουν αυτά τα κουτιά πάντως. Where is it? Oh, son or daughter of Atlantis, whatever tell you. Αυτό εδώ το στιγμιότυπο είναι η αφορμή που χάρηκα όταν είδα πως το Zack Snyder Justice League σταμπαρίστηκε ως R-rated. Γιατί επιτέλους βλέπουμε αίμα και κομμάτια σάρκας σε μια ταινία που δεν είναι κωμωδία και δεν λέγεται Deadpool. Το εργαλειάκι που χρησιμοποιεί εδώ ο Steppenwolf παραπέμπει σε έναν από τους μεγαλύτερους κακούς του DC Universe, τον Starro, ο οποίος είναι ένα εξωγήινο παράσιτο που μοιάζει με αστερία και τον είδαμε τώρα τελευταία και στο τρέιλερ της νέας ταινίας The Suicide Squad. Σε άλλα νέα λοιπόν, η Lois Lane έχει σταματήσει να κάνει ό,τι να είναι και να διακινδυνεύει τη ζωή της γιατί ξέρει πλέον ότι δεν υπάρχει Superman για να τη σώσει και έχει πέσει σε κατάθλιψη. Η Diana και Bruce από την άλλη θέλουν να σταρτολογήσουν νέα άτομα στην ομάδα, γι' αυτό η πρώτη πηγαίνει στον Cyborg και ο δεύτερος στον Barry Allen. Your son may be captain of the football team, certified genius, Mrs. Stone, but that doesn't mean he can hack into our system to change his friend's grades. Sarah's family lost their house this year. Victor helped her because he's got a good heart. Ο Victor, ή αλλιώς Cyborg, στην παλιά ταινία απλά υπήρχε. Δεν ξέραμε τίποτα για αυτόν, οπότε δεν μας ένοιαζε και για αυτόν. Όμως εδώ πέρα, με το καλημέρα, μαθαίνουμε πως είναι ένας αθληταράς, ιδιοφυΐα, που έχει και πολύ καλή ψυχή. Your father. No, don't. You wanted to be here. Καλό παιδί, αλλά με daddy issues από ό,τι φαίνεται. I can't wait to see what you're gonna be tomorrow. Σε 5 λεπτά η ταινία έχει κτίσει ένα πληρέστατο backstory για το χαρακτήρα του Cyborg. Άλλη μία τρύπα και ίσως και η σημαντικότερη που κλείνει ο Zack Snyder. But you're not stuck in here. If you were there, Mom would still be alive. You don't have to give me a second chance, but give yourself one. Ο Victor λοιπόν κατηγορεί τον πατέρα του για το θάνατο της μητέρας του, αλλά και για αυτό για το οποίο ο ίδιος κατάντησε. Όπως και να το κάνεις, δεν είναι και λίγο να κοιμάσαι αθληταράς ιδιοφυΐα και να ξυπνάς μισός άνθρωπος, μισός ATM. Τι λέω, θα καταλάβεις σε λίγο. If you can't stand looking at me, try listening. Sponsored. What you can do now, Victor. In the world of ones and zeros, you are the absolute master. No firewall can stop you. No encryption can defy you. Εγώ πάντως κολλητό θα τον έπιανα τον Victor. Σας το πω ότι είναι μισός ATM. Holding down three dead end jobs. Going on four. Where do you even find the time? I make the time. I just need one more gig and I'm gonna pay for my own tuition. Εγώ πάντως, εάν ήμουν ο Flash, θα έπιανα δουλειά σε 5 μαγαζιά delivery ταυτόχρονα.
θα χακεστεί το Τάλιρον. Ο Μπάρι Άλεν λοιπόν κάνει ό,τι μπορεί για να μαζέψει λεφτά, να σπουδάσει, να γίνει ποινικολόγος, για να βγάλει τον πατέρα του από τη φυλακή που έχει μπει άδικα εκεί πέρα για την δολοφονία της γυναίκας του. Hey, you know what criminal justice would be for me? My son not wasting his life. You can be whatever you want to be. You're brilliant, man. Backstory to Flash, check. Ρε τι ωραίο Kevin αυτό που έχει φτιάξει εκεί πέρα ο τυπάς. Μέχρι και ομοίωμα του Bruce Wayne έχει. Barry Allen, Bruce Wayne. Α, ο ίδιος ο Wayne είναι. Φανταστείτε τον Wayne να περιμένει για ώρες στο σκοτάδι καθισμένο στην πολυθρόνα. Όχι, φανταστείτε τον λίγο. Very attractive Jewish boy. He drinks milk, I don't drink milk. Τι ωραία στολή είναι αυτή του Flash αυτή την ταινία ρε παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ ο σχεδιασμός, αλλά και το ότι έχει πολύ φθορά πάνω της. Έχει γρατζουνιές, έχει χτυπήματα, μπράβο στους σχεδιαστές. Επίσης αυτό είναι και το αγαπημένο μου recruit, ξέρετε γιατί? I'm putting together a team of people with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there, I'm in. Γι' αυτό! We're on this special fight team. Three, including you. Three? Against what? I'll tell you on the plane. Plane? What are your superpowers again? I'm rich. Και εκπαιδευμένος από τον ίδιο τον Ra's al Ghul, αλλά γενικά ναι, είναι πλούσιος. Πάλι καλά που είστε στο Central City, έτσι, γιατί άμα παίρναγες από ελληνικό δρόμο έτσι στεγνά, τον πινελίκι θα είχε φύγει σύννεφο. Και τώρα θέλω να δείτε μία από τις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν μία καλοδουλεμένη ταινία από μία απλή ταινία. What are you working on? It's a gauntlet lined with specialized polymer solar cells. A gauntlet that captures and dissipates energy. Και μιλάω για αυτή τη σκηνή με το γάντι. Κρατήστε το αυτό το γάντι, πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά. Ωραία, και τώρα που έσβησες όλα τα φώτα της γειτονιάς, θα βγουν έξω οι γείτονες να δούνε τι έγινε και θα είσαι ο μόνος που θα φωτίζει. We need you, Victor. And maybe you need us. I don't need anyone. Τι θα γίνει με εσάς, ρε. Ο Aquaman το παίζει δύσκολος, ο Cyborg το παίζει δύσκολος και άντε ο Aquaman είχε και μια δικαιολογία γιατί πήγε ο Bruce να του μιλήσει. Αλλά εσύ ρίχνεις άγκυρο στην Diana, ρε. Τι είσαι, ρομπότ. Oops. You must be Barry. I'm Diana. Hi Barry, I'm Diana. That's not right. Great. Αυτό το αστείο και ήταν ηλίθιο και δεν ήταν αστείο και δεν χρειαζόταν. Φω! Ο Steppenwolf μόλις έκοψε έναν Ατλάντιο στη μέση. Αυτό θα πει επικίνδυνος κακός, ρε. Και η μέρα είναι badass σε αυτή την ταινία. Ρουφάει το νερό μαζί με το αίμα μέσα από τον Steppenwolf. Ναι ρε ταινία. Αμάν, φαίνεται να τον έχει ο Aquaman τον Steppenwolf. Βρε λες. Δεν λες, άκυρο. Steppenwolf, tell me what you've learned. Ρε παιδιά, εγώ στα trailers είδα Darkseid και Joker. Οπότε περιμένω να τους δώσω αυτή την ταινία και μέχρι τώρα έχουν περάσει 2 ώρες και Darkseid έχουμε δει μόνο σε μια αρχαία μάχη και τη σέβαγε κιόλας. Τι θα γίνει? So the 8 may still be alive. 9. The head of Star Labs was taken tonight. Έσκασε και ο Cyborg στο team και νομίζω ότι μετά από αυτό που έγινε με τον Aquaman και τον Steppenwolf, αργά ή γρήγορα θα έρθει και ο Aquaman. These are air vents. They all lead down to the Tunnels of Metropolis project that was abandoned in 29. The nest could be there. Οπότε οι ήρωές μας πλέον πάνε να χτυπήσουν το κακό στη ρίζα του. Please, we have families. Okay, I'm guessing that's the bad guy. Όχι, ο Darkseid είναι, αλλά προς το παρόν βολευόμαστε με αυτόν. You'll die if you don't. No! Amazon would not let your sisters.
stronger. Ωπα, Steppenwolf, σου σηκώθηκαν τα αγκάθια με το που είδες την Diana. Τι έγινε? Oh, this one will be mine. Κοίτα να δεις ρε, του γυάλισε το τενικέ. I belong to no one. Έτσι μπράβο κοριτσάρα μου, έτσι σε γουστάρουμε εμείς, ελεύθερη. Δεύτερη σκηνή που σε ταρίζονται τα γάντια. I need the Nightcrawler. Crawler's on the way, initiating remote mode. Άρε Batfleck με τις εργαλειάρες σου. My turn. Ελάτε να τα πάρετε, ελάτε. Ούτε να σκοτωθείς δεν ξέρεις πάνω να θεμάσαι. Relax, Alfred. I'll take it from here. Do I know you? Cyborg to the rescue, κυρίες και κύριοι. Νερό! Μακάρι να είχαμε κάποιον που μπορεί να αντιδασεύσει το νερό. Α, βασικά είχαμε, αλλά τον κέρδισε το ποτό. Πούμε μωρή τρελά Aquaman, πραγματικά να ξέρεις το εκτιμούμε έτσι. Μετά έχει πρώτο τραπέζι και μπουκάλι στο Βέρτι. Από τον Wayne κερασμένο, όχι από μένα. Diana, get on! Συγγνώμη παιδιά, μέχρι εδώ έχετε πληρώσει, έχουμε και άλλες δουλειές. What is it? Show me. Τι έγινε τώρα? Τώρα τα boxes μιλάνε κιόλας. It is here, on this world. Το βλέπετε ότι οι κινήσεις του είναι repeat οι κινήσεις του Darkseid από την αρχαία μάχη, έτσι. Συνεχίζουμε. All he needs now is the lost box of men. If he doesn't already have it. He doesn't have it. I do. Πώς το μέσα ρε μη το δει κανένας που μου το σουλατσάρεις πέρα δόθε. Before mighty Darkseid came to the throne, he searched the universe for the ultimate weapon. Τον Superman. The anti-life equation. Α. Τι είναι αυτό πάλι? The key to controlling all life and all will throughout the multiverse. Δυνατό ακούγεται. I have found the primitive planet, the world that fought back. It is Earth. The anti-life equation is carved into the surface of this very world. Άρα το ξέρει και ο Darkseid. Εκεί ήτανε, σε αυτή τη μάχη ήτανε, τα ίδια είχε κάνει κι αυτός και το είχε καταλάβει. Μ' αρέσει που λένε τους γήινους πρωτόγονους και αυτοί επικοινωνούν μέσα από μια πέτρα που αλλάζει μορφές. My lord, can it be true that you have found it? Τι? Ρε Darkseid, τι να βρήκε, αφού και εσύ ήσουν σε αυτή τη μάχη τότε. I have turned 100,000 worlds to dust, looking for anti-life, looking for those who robbed me of my glory. Ρε, αμνησία έπαθες και ξέχασες τι είχε γίνει. Ρε παιδιά, δείτε καρέ καρέ τα δύο πλάνα γιατί θα τρελαθώ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έκανε, το ίδιο σχέδιο εμφανίστηκε στο έδαφος και μάλιστα ο Darkseid τότε είχε και τρία μητρικά κουτιά. Τι έγινε μετά, χάσατε τις συντεταγμένες? Δεν βγάζει νόημα αυτό. Why don't we just destroy it? Fire doesn't destroy the boxes. They're an unknown form of matter. You know a lot about these boxes. Makes you think. No, you're trying to say something. Oh, I'm saying it. How do we know you're not working for them? Η λύθη ερώτηση από τον Aquaman, αλλά είναι ο Aquaman. Όμως εδώ ο Zack Snyder τι κάνει? Χρησιμοποιεί το story της δημιουργίας του Cyborg για να σου πει ότι τα Mother Boxes δεν είναι κυβότια καταστροφής, αλλά κυβότια αλλαγής. Και έτσι δίνει πάσα στο ότι θα το χρησιμοποιήσουν για να φέρουν πίσω στη ζωή τον Superman. I know we're all thinking the same thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it. Το είπα εγώ, Flash. Τσάμπα μιλάω, ρε. Who is it? Martha. Κοιτάξτε, αυτή τη σκηνή θα την προσπεράσουμε γιατί είναι καθαρά σετάρισμα για επόμενη ταινία.
επιγραμματικά να σας πω πως η μαμά του Σούπερμαν επισκέφτεται τη Lois Lane για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει την κατάθλιψη στην οποία έχει πέσει και να της πει να βγει έξω και να ζήσει τη ζωή της. Όμως τελικά... Από τα χειρότερα CGI που έχω δει, παιδιά, είναι αυτό του Manhunter και μπορώ να πω ότι πολλά πράγματα, πολλές στιγμές, τα CGI της ταινίας νομίζεις ότι έχουν έρθει από άλλη ταινία. Δεν είναι ότι σου χαλάει, ρε παιδί μου, πολύ την εμπειρία, γιατί ο χαρακτήρας δεν θα εμπλακεί πουθενά αλλού μέσα στην ταινία, αλλά όπως και να το κάνεις, είναι ένα από τα μελανά σημεία της ταινίας μας. Even if Superman could return, who's to say that he could defeat them? Πολύ καλή ερώτηση, Aquaman. Μπράβο. Δεν σου το είχα. The Mother Box did. Victor's father activated a Mother Box more than a year ago when Superman was still alive and called out to Steppenwolf. None of the boxes did. Not until Superman died. It's like they were afraid of him. Yes. Πολύ ωραία και σωστή εξήγηση αυτή εδώ, παιδιά. Αλλά εγώ να ρωτήσω κάτι. Εάν είσαι εξωγήινος και θες να έρθεις στη Γη, μπορείς μόνο με πρόσκληση από Mother Box. Ο Darkseid δηλαδή πριν τη γέννηση του Superman, γιατί δεν γύρισε στη Γη να πάρει πίσω τα κουτιά τα οποία αυτός άφησε εκεί πέρα. Θα μου πεις δεν ήξερε που ήταν. Το ακούω, αλλά πρώτον βρωμοκοπάνε και τα μυρίζουν αυτοί και δεύτερον τόση εξωγήινη τεχνολογία έχουν. Κάτι θα βρίσκαν. Exhume Superman from the grave. Check. Wonder Woman. What do you think, man? You think she'd ever go for a younger guy? She's 5,000 years old, Barry. Every guy's a younger guy. Τρελή ατακάρα, παιδιά, από τον πάντα σοβαρό Cyborg. Master Wayne, you did it. You put the team together to fight this war. You've fulfilled your promise. But to try to do that, your guilt's overcome your reason. Και δείτε εδώ, παιδιά, γιατί ο Alfred είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας σε αυτή την ταινία. Could be the end of everything. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. Ο Alfred, παιδιά, όχι μόνο έχει δίκιο σε αυτά που λέει, αλλά η ίδια η ταινία θα τον επιβεβαιώσει πιο μετά. Και οι ηρωές μας, λοιπόν, πηγαίνουν στο κρυπτονιανό σκάφος για να αναστήσουν τον Σούπερμαν. Victor, clear this place out. Done. Μιλάμε ο Βίκτορ από γλάστρα στο παλιό Justice League έχει γίνει ο ελβετικός σουγιάς της ομάδας εδώ. Και έρχεται τώρα μιμ κερασμένο από ο Tom and Chill. Όταν δεν είσαι στο κόλπο... Buzz Commander, this is Dr. Silas Stone. Do you read? This is a false alarm. Someone has hacked into the system. We must alert. Όταν είσαι στο κόλπο... I was mistaken. The alarm's legit. Everybody out and nobody, I repeat, nobody comes back inside without my say so. Thank me later. System is coming online. There's not enough charge to wake the box. I might be able to do it. Look, crazy things happen to time, but if I do it, I create massive electrical power. Ο χαρακτήρας του Flash είναι η δεύτερη γλάστρα του παλιού Justice League που γίνεται βασικός χαρακτήρας σε αυτό του Zack Snyder. We need to abort now. Just do it. One. This action is irreversible. Και εδώ ακριβώς είναι και το σημείο που η ταινία δημιούργησε σύγχυση σε πολλούς από τους θεατές, αφού λίγο πριν ενεργοποιηθεί το Mother Box έδειξε ένα όραμα στον Cyborg με το κακό εναλλακτικό μέλλον. Η Γη γίνεται έρημος, η Diana είναι νεκρή, ο Darkseid σκοτώνει τον Aquaman και τους άλλους Atlanteans, η Lois είναι νεκρή στα χέρια του Superman με τον δεύτερο να παίρνει τον κακό δρόμο και να γίνεται εκτελεστικό όργανο του κακού σκοτώνοντας τον Batman. Αν θα τα δούμε όλα αυτά με ρωτάς, έτσι? Όχι, γι' αυτό και η ταινία στα έδειξε σε fast forward, όμως παιδιά δεν θα σας κρύψω ότι λατρεύω τις ταινίες που το σχέδιο του κακού τελικά πετυχαίνει. Γι' αυτό και έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου το Infinity War. Δείτε όμως εδώ η ταινία πως σετάρει υποσυνείδητα μία λεπτομέρεια που θα τη χρησιμοποιήσει μετά. Ο Barry γυρνάει ελάχιστα πίσω το χρόνο για να καταφέρει να ακουμπήσει το Mother Box την κατάλληλη στιγμή. Και θα καταλάβετε πιο μετά γιατί το σέταρε αυτό. Αλλά θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ. Το κακό μέλλον που είδαμε πριν λίγο είναι η δικαίωση των λεγόμενων
του Άλφρεντ, που όπως είχε πει εκείνος, ο Σούπερμαν που ήρθε ξανά στη ζωή, όχι μόνο δεν βοήθησε σε αυτό το εναλλακτικό μέλλον την ομάδα του, αλλά πήγε και έγινε βασικό εκτελεστικό όργανο του εχθρού. Σούπερμανάκο, πού είσαι ρε, μας έλειψες. Και εσύ και η OP φύση σου. It's on the drone. He's scanning us. It's my auto defense system. It senses danger. Victor, no! Victor! Αυτό εδώ, για να πω την αλήθεια, περίμενα να έχει αλλάξει από το παλιό Justice League, γιατί ούτε και τότε, αλλά ούτε και τώρα με πείθει ότι ο Cyborg, που μέχρι εκείνη τη στιγμή έδειχνε να έχει τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεών του, ξαφνικά δεν μπορεί να ελέγξει το αμυντικό του σύστημα. Εντάξει, ο Σούπερμαν το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να νικηθεί από κανέναν, όμως αυτή η σκηνή αποκτά ενδιαφέρον εδώ. Ο Clark Kent επιτίθεται με λέιζερ για να σκοτώσει απευθείας τον Batman, και εκείνος το αποκρούει με το γάντι που μας έχει σετάρει 2 φορές η ταινία. Μπράβο ρε Σνάιντερ, στο παλιό Justice League ξέρετε πως επιτέθηκε ο Superman στον Batman? Με σφαλιάρα, αν είναι δυνατόν. Και τώρα η Lois σκάει μόνη της, οργανικά βρίσκεται εκεί πέρα και δεν τη φέρνει ο Alfred με τη λιμουζίνα όπως γίνεται στο παλιό Justice League. Αλλά η σημαντικότερη αλλαγή που έγινε σε αυτή την ταινία, ξέρετε ποια είναι παιδιά? Ότι βγήκε η ηλίθια τροπή του σεναρίου που απλά εμφανιζόταν ο Steppenwolf, έπαιρνε το Mother Box και έφευγε. Και όχι απλά την έβγαλαν, στη θέση της έβαλαν μια σκηνή που δίνει την κάθαρση στον χαρακτήρα του πατέρα του Cyborg. Ναι ρε ταινία, γι' αυτό σε γούσταρα από την αρχή. Παιδιά, αυτή την συγκεκριμένη ταινία πρέπει να τη διδάσκουν σε σχολές κινηματογράφου, όχι γιατί είναι κάτι που δεν έχει φτιαχτεί ποτέ, αλλά σαν παράδειγμα του πώς μπορείς να πάρεις ένα σενάριο γεμάτο κενά και να το κάνεις υπερπλήρες. He wasn't trying to destroy the box. He was trying to superheat it. Your father sacrificed himself to mark that box. We have to get back to my lab and use the satellite to scan the Earth for thermal anomalies. Αυτό! Έτσι απλά! Και τώρα και έκλεισες σωστά ένα χαρακτήρα και οι καλοί σου ξέρουν πώς να βρουν τον κακό σου. Darkseid δεν έχουμε δει όμως ακόμα και ανησυχώ. Τις 3 ώρες έχουμε φτάσει. Your mother got behind on the payments. She's a proud woman, Clark. She loved it here. So did I. Ο Σούπερμαν λοιπόν βρίσκει τον εαυτό του δίπλα στη Lois Lane. Everyone, this is Alfred. I work for him. Alfred? Good day, Mom. It's badass, Alfred. Well, I'll put on the tea. Then where are we gonna find the cops? Πόσο τέλεια σκηνή ρε παιδιά, πόσο τέλειος αυτός ο Alfred. Ξέρω, σας έχω πρίξει, το έχω πει πολλές φορές, αλλά είναι σπάνιο ρε παιδιά να μου αρέσει τόσο πολύ ένας χαρακτήρας. I wanna plug into the Unity, one-on-one. Fuses that weaken its bond from the inside so we can break it back into 3. Η γλάστρα που έγινε ελβετικό σουγιά σε αυτή την ταινία και ονομάζεται Cyborg, όχι απλά είναι πολύ σημαντικός για τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά όπως αποδεικνύεται είναι και το βασικό στοιχείο, το κλειδί θα λέγαμε, που πρέπει να έχει αυτή η ομάδα για να κερδίσει. No, you don't know what you'd be up against. These boxes together are world destroyers, a billion years old. They'll get inside you and find your weaknesses and your fears and use them to destroy you. Κρατήστε το αυτό. This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. Με μία λέξη, πώς λέγεται αυτό? Batman. You fixed it. It wanted to fly. Flight is its nature. Yours too. Ο Cyborg φτιάχνει και το αεροπλανοφόρο του Batman. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, μόνο καφέ δεν τους έχει φτιάξει. He'll be here, Alfred, I know it. What makes you so sure? Faith, Alfred. Faith. Και ωραίο μήνυμα από την ταινία μας. Η πίστη σε κάτι ξεπερνά τη λογική. Και ακούστε τώρα μαγιά.
Αυτό που έκαναν οι ήρωές μας για να αναστήσουν τον Σούπερμαν πριν λίγο, ακριβώς το ίδιο θα κάνουν και στην τελική μάχη, μόνο σε πιο μεγάλη κλίμακα και με εχθρούς να τους εμποδίζουν. Σαν να παίζεις την ίδια πίστα σε hard mode δηλαδή. Πάμε ρε Σούπερμαν με τη μαύρη στολιάρα σου! Και τώρα πάρτε ένα δείγμα από Batman με 20 ετή εμπειρία στο χώρο. Σου πετάω κανονιές όλο το βράδυ, τσουτσουνάκι μου! Ναι! Αυτό είναι η ομάδα ρε μάγκα! Οπα, τι έγινε Aquaman, αντιγράφουμε Legolas! I watched your island burn, your sisters begging for their lives, as did your mother. Liar. Όντως, πότε έγιναν όλα αυτά ρε Steppenwolf? Α, μου φαίνεται από τις φαλιάρες έχεις αρχίσει και έχεις παρεστήσει, ε. Victor, I can't hold this! For Darkseid. Ναι, for Darkseid. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Βέβαια, έλεγα μήπως δούμε και τον Darkseid, γι' αυτό χάρηκα, αλλά δεν το κόβω. Ο Χριστός και η Παναγία Βρεντισή, πόσο OP πια να κάνεις αυτόν τον Σούπερμαν, ακόμα και ο Steppenwolf μπροστά του μοιάζει μικρό παιδάκι. Όχι ρε Σούπερμαν, τώρα θα γέρνει, θα πηγαίνει έτσι. Πείτε μου κάτω στα σχόλια, αυτή η ταινία δεν σας έκανε να θέλετε να δείτε solo ταινία Flash? Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο καλό. It's too late. Oh, no. Ο Flash θα πρέπει να γυρίσει πίσω το χρόνο, αυτή τη φορά όμως όχι λίγα μιλισεκόντ, αλλά όσο χρειάζεται ώστε να φέρει τους πάντες πίσω. Πετυχαίνει κυρίες και κύριοι με επική μουσικάρα να παίζει από πίσω και με μια πανδεσία CGI να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια σου. Και δεν μπερδεύει καθόλου το θεατή, γιατί αυτό το πράγμα το έχουν ξαναδεί. Οπότε δεν ασχολούνται με τις λεπτομέρειες και απλά απολαμβάνουν το θέαμα. My broken boy. You don't have to be alone anymore. I'm not broken. And I'm not alone. Να και η δοκιμασία του Cyborg από τα Mother Boxes, όπου ο χαρακτήρας έχοντας οριμάσει οργανικά μέσα στην ταινία, την ξεπερνάει. Βρε, εσύ ακόμα εδώ είσαι! Σουβλάκι εξωγήινου έχετε φάει παιδιά! Δεν ξέρετε να τρώτε ρε, το καλύτερο χάνετε! You should have gone for the head. Oh wait. Τι! Αυτό ήταν! Και στα trailers γιατί το δείχνετε συνέχεια τον Darkseid, ρε! Μας κοροϊδεύετε! I told you, Steppenwolf would fail. Σκάσε και εσύ, μωρή, συχαμερή 40 ποδαρούσα! And your life is found, Assad. Δεν βρέθηκε, σου θύμισαν που ήτανε. Μην ξεχνιόμαστε. Ready the Armada. We will use the old ways. Δηλαδή, ξεχυλιάσματα βασανιστήρια και τέτοια, τα οποία δεν θα τα δούμε ποτέ. Τι ωραία.
Και από εδώ και πέρα η ταινία κλείνει τις τρύπες που υπήρχαν με ταινίες που έχουν ήδη βγει, σετάρει σε όλο ταινίες των χαρακτήρων που δεν θα βγουν ποτέ ή κάποιες θα βγουν κιόλας, και σου σετάρει και μια δεύτερη ταινία Justice League που δεν θα βγει ποτέ όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής. Σετάρεται ο Ryan Choi ως Atom, η solo ταινία του Batman με τον Deathstroke να ξέρει τη μυστική ταυτότητα του Batman και να είναι ο main κακός της ταινίας της όπως φαίνεται, η solo ταινία του The Flash που είναι η μόνη που σίγουρα θα βγει, το Man of Steel 2 να υποθέσω, με τη Lois Lane να είναι έγκυος κιόλας. Και boom! Ξαφνικά η ταινία μας πετάει στο εναλλακτικό κακό μέλλον. Where? Let the bastard come. Και μπορεί να περιμένατε 4 ολόκληρες ώρες, αλλά τώρα θα απολαύσετε Joker και Batman να μιλάνε για ένα λεπτό. Το πολύ. Who have you ever loved? Au contraire, my little fish dick. He knows exactly what it's like to lose someone he loves. Δεν μπορώ να σας δείξω ολόκληρο το διάλογο για ευνόητους λόγους, αλλά θέλω να δείτε αυτό. I often wonder, how many alternate timelines do you destroy the world because, frankly, you don't have the cojones to die yourself. Άρα με αυτό καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το timeline ο μόνος τρόπος για να πάνε όλα καλά είναι να πεθάνει ο Batman πριν ο Darkseid σκοτώσει τη Lois Lane και ο Superman πάρει τον κακό δρόμο. He's found us. Και φαίνεται ότι είναι διαφορετικό timeline γιατί ο Superman δεν φοράει τη μαύρη στολή που φορούσε πιο πριν, αλλά φοράει τη χρωματιστή κανονική στολή του. Can I help you? I'm sure you know Darkseid is not finished with Earth. Άντε πάλι με το κακό CGI και το είχα ξεχάσει ρε ταινία. I'm sorry. Who are you again? And son, call me. Πράσινο κακό CGI. The Martian Manhunter. Και αυτό καλό είναι. Για την Autumn λοιπόν, εκεί αφιέρωσε ο Zack Snyder το δικό του Justice League στην αδικοχαμένη κόρη του. Ένα Justice League που όλοι ζητούσαν και ικανοποίησε τους περισσότερους αν όχι τους πάντες και κατάφερε να τους φέρει πίσω στο franchise που λέγεται DCEU. Τώρα, το τι θα κάνει η Warner με όλο αυτό, θα το συζητήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο εκτενέστερα. Γράψτε μου και εσείς στα σχόλια τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε στη συγκεκριμένη ταινία ή ποια ταινία που σετάρει το Zack Snyder's Justice League θέλετε να δείτε διακαώς. Περιμένω τα σχόλιά σας. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι όμορφα.